Βίντεο της ημέρας. Πάμε να το δούμε λίγο. Είναι κάποια δελφίνια που παίζουν με καταμαράν στα νυχτά της Ερήφου. Για να το δούμε. Έχει σχέση με την επόμενη σύνδεση. Κοιτάξτε λίγο. Είναι αυτή η μαγεία της φύσης, αυτές οι ομορφιές. Είναι αυτά τα δελφίνια βάλια, ε. Στα καταγράμματα νερά, ακριβώς. Και ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο, κάνει τη λήψη, προσπαθεί κι άλλωστε να έρθει σε επαφή μαζί τους, να τα χαϊδέψει. Ωστόσο, είναι συνοδοιπόροι του ταξιδιού του, είναι όπως αποδεικνύεται. Είναι συνοδοιπόροι. Στο ίδιο ταξίδι, τα δελφίνια μέσα στο νερό, ιστιοπλόοι βέβαια. Και νιώθουν και φιλικά με το συγκεκριμένο σκάφος. Θεωρείς ότι επιχειρεί να το πιάσει, να το προσπαθήσει. Ή να το ακουμπήσει, έστω να το ακουμπήσει. Πάμε στον κύριο Πολυχρόνη Μαύρο να μας πει τι προσπαθεί να κάνει. Να έρθει σε επαφή, να το ακουμπήσει, να το κατευθύνει. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας. Χαιρετώ εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πόσο όμορφη εικόνα μας στείλατε και μεταφέραμε και μεταδώσαμε. Να είστε καλά. Είναι ένα γεγονός το οποίο συχνά το βλέπουμε, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με το θαλάσσιο τουρισμό, και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε αυτή τη χαρά και την εξοικείωση πλέον να φτάνουμε σε σημείο να πούμε ότι τα χαϊδέψαμε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στη Μήλο, σωστά? Είμαι γέννημα θρέμα της Μήλο. Ναι. Ασχολούμαι με τον τουρισμό και γενικότερα με τα αισθητοποιητικά σκάφη που κάνουμε ημερήσιες εκδρομές εδώ στο νησί. Ναι. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας βλέπαμε και κάποια στιγμή στη Μήλο. Βέβαια, με το καλό. Την αγαπάμε τη Μήλο. Η Μήλος και η Κρήτη του συνδέουν στενή δεσμή φιλίας, έτσι. Εξού κιόλας ότι, ίσως να το γνωρίζετε, ίσως και όχι, η μητέρα και ο αδερφός του Εθνάρχη βρίσκονται οι τάφοι τους εδώ στη Μήλο, και πριν αρκετά χρόνια, ειδικά του Αγίου Πνεύματος, δημιουργόταν μια μεγάλη εκδρομή από αδελφούς Κρήτες και ερχόντουσαν στο νησί και κάναμε πανηγύρια, είχαμε χορούς, σύν τις, τα μνημόσυνα που κάναμε στη Βενιζέλαινα. Θα ήταν λοιπόν με ένασμα αυτό με τα δελφίνια, μήπως ξεκινούσαμε αυτή πάλι την αδελφοποίηση που ήδη υπάρχει με τα σπαγιά, να αναβιώναμε ξανά. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Εγώ να σταθώ λίγο βέβαια και στα δελφίνια, ο πληθυσμός τους αυξημένος από την εικόνα που έχετε τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως τα δελφίνια δεν θα τα δείτε ποτέ μόνα τους. Ακολουθούνται από δύο και πάνω. Ναι. Εχθές ουσιαστικά τα δελφίνια αυτά που με ακολουθούσαν ήταν τέσσερα, και λίγο πιο πέρα βρήκα ακόμα άλλα δύο. Ναι. Τώρα αν έχουν αυξηθεί, αυτό δεν είμαι εγώ ειδικός να σας το πω, αλλά το καλοκαίρι τυχάνει πάρα πολλές φορές, επειδή κάνω τον περίπλο της Μήλου, να δούμε δύο και τέσσερα, έχει φτάσει να δω μέχρι και οκτώ. Τώρα, εάν έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί, σίγουρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ενώ τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, εάν όχι κάθε μέρα, αλλά αρκετές φορές τη βδομάδα, θα δούμε δελφίνια, και είναι η χαρά, φαντάζεστε, των πελατών μας μέσα στο σκάφος, είναι το όνειρό τους, η χαρά τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη σπανίζει. Τώρα, τι τα τρομάζει ή τι τα αποθεί, αυτό πρέπει να ψαχτούμε διαφορετικά. Μάλιστα. Αλλά γενικότερα οι θάλασσές μας θεωρούνται από τις πιο καθαρές και ευνοούν τα δελφίνια κιόλας να κάνουν τις βόλτες τους. Κύριε Μαύρε, παρακαλώ. Τουρίστες στο νησί έχουν ξεκινήσει αφήξεις? Έχουμε ήδη ξεκινήσει, με χαρά, επειδή εγώ έλειπα και μία εβδομάδα προκειμένου να προετοιμάσουμε τα σκάφη μας. Με χαρά είδα ότι πλέον στην παραλία που είναι και το λιμάνι της Μήλου Αδάμαντας, ήδη κυκλοφορούν, όχι κουκιστοί όπως θα το λέγαμε, αλλά σε μεγάλο αριθμό, νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει. Τα περισσότερα μαγαζιά έχουν τελειώσει οι προετοιμασίες τους και ήδη έχουν ξεκινήσει στο να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους τουρίστες.
Και νομίζω ότι εκτός απροόπτου, να κάνουμε όλοι μας το σταυρό μας, θεωρώ ότι θα είναι μια καλή τουριστική σεζόν. Μάλιστα, βέβαια, μάλιστα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και θέλω να πιστεύω πάντα στα καλύτερα. Μπράβο. Αισιοδοξία λοιπόν. Κύριε Μαύρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να έχετε και με το καλό να τα πούμε για από κοντά. Η χαρά είναι δικιά μας και πραγματικά θα ήταν χαρά να σας δούμε από κοντά και γιατί όχι να κρατήσουμε αυτό το διάβλο επικοινωνία. Βέβαια, βέβαια. Και αν μου επιτρέπετε, χωρίς να θέλω να σας πάρω τα πρωτεία, θα ήθελα να σας πω και μια μαντινάδα που έχει να κάνει με τη Μήλο και με την Κρήτη. Πάμε, βέβαια, χαρά. Βεβαίως. Η Μήλος αναστέναξε και φώναξε μητέρα και η Κρήτη ανταποκρίθηκε εδώ με θυγατέρα. Σας χαιρετώ την αγάπη μας. Καλύτερο φινάλε δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, γεια σας. Την καλησπέρα μας.